Πάμε στο μέτωπο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Συνεχίζεται αυτή η πολύ μεγάλη αγκαλιά, όπως λέμε εδώ στην εκπομπή, αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης από το Ηράκλειο, από την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο και το Λασίθι και τον Άγιο Νικόλαο προς την Ουκρανία. Πάμε στην κυρία Ξένια Κουζέγκο, με καταγωγή από την Ουκρανία, με μνημόνιμα στο Ηράκλειο, να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η τραγωδία συνεχίζεται, ο πόλεμος συνεχίζεται. Να μας πείτε λίγο πώς μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, με ποιον τρόπο, πού πρέπει να απευθυνθούμε και τι χρειάζεται να στείλουμε προς την Ουκρανία και στους συμπατριώτες σας. Όπως ξέρετε, η κατάσταση στην Ουκρανία είναι πάρα πολύ δύσκολη τώρα και εμείς δέχουμε όλη την βοήθεια, ό,τι μπορεί καθένας, από τα τρόφιμα, από τα τρόφιμα για τα παιδιά και από τα φάρμακα που μαζεύουμε εμείς εδώ στο Ηράκλειο και μετά μεταφέρουμε προς την Ουκρανία. Μάλιστα. Να γίνουμε λίγο πιο αναλυτικοί. Αναλυτικοί, τι χρειάζεται, ήδη πρώτης ανάγκης, για πείτε μας λίγο. Κοιτάξτε να δείτε, χρειαζόμαστε ζεστά ρούχα, χρειαζόμαστε ρούχα για τα παιδιά και για τα μωρά. Χρειαζόμαστε παυσίπονα, χρειαζόμαστε ντεπών, παναντό, χρειαζόμαστε αποστηρωμένες γκάζες, αιμοστατικές επιδεσμοί, όλα τα είδη τρόφιμα, τσάι, καφέ, ό,τι μπορεί γρήγορα να φτιαχτεί, ιδιαίτερα τους ανθρώπους που παραμείνουν στα καταφύγια τις ώρες που μπομπαρδίζουν τις πόλεις, για να μπορούν κάτι να φάνε και να μπορούν κάτι να έχουν σαν πρώτη βοήθεια και για τους αυτούς και για τα παιδιά. Μάλιστα. Έχετε δικούς σας ανθρώπους στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και αν συνομιλείτε μαζί τους, αν είστε σε επαφή με κάποιους? Ναι, κάθε μέρα είμαι με επαφή με την αδελφή μου. Αυτή βρίσκεται στη Δυτική Ουκρανία, στη πόλη μόλις 40 χιλιόμετρα από την σύνορα με την Ρουμανία. Εκεί η κατάσταση είναι πιο ήσυχη, όμως εκεί μαζεύονται πάρα πολλοί πρόσφυγες από την Ουκρανία, από άλλες πόλεις της Ουκρανία, από την Ανατολή και Κεντρική Ουκρανία. Ναι. Και εκεί φιλοξενούν τώρα. Εκεί και έρχεται όλη βοήθεια από την Ευρώπη, μαζεύονται. Και για τους αυτούς που παραμείνουν εκεί και για τους υπόλοιπους, υπόλοιπο κόσμο της Ουκρανίας, από εκεί ξεκινάνε και μεταφέρουν στο Χάρκοβο, στο Κίεβο, Χερσόν και άλλες όλες πόλεις. Γνωρίζουμε έχουν έρθει αρκετοί συμπατριώτες σας, πρόσφυγες, άνθρωποι που έχασαν μέσα σε μία νύχτα το σπίτι τους, βέβαια και οι οικογένειες που έχουν χωριστεί, άντρες έχουν μείνει πίσω, έρχονται στην Κρήτη, έρχονται στο Ηράκλειο. Ο αριθμός των προσφύγων έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες? Ναι, τελευταίες ημέρες έρχονται πολλά άτομα, έρχονται και στο κέντρο μας και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώσουν ασφάλεια και τους δίνουμε όλη την βοήθεια ό,τι χρειάζεται εκείνη τη στιγμή, γιατί κάποιοι έρχονται μόνο με μικρό τσαντάκι που προλαβαίνουν να πάρουν μαζί τους. Και παιδάκια τα οποία ήδη φοιτούν και έχουν ενταχθεί σε ελληνικά σχολεία. Πολλές οι περιπτώσεις και στα Χανιά και στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, έχει δικαίωμα το κάθε ένα παιδί και να πάει και στο σχολείο και στο παιδικό σταθμό, όπως ξέρω εγώ, γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και να πούμε τους τρόπους. Στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο, εκεί συγκεντρώνεται ακόμα είδη πρώτης ανάγκης. Ναι, εκεί που είναι θέατρο. Σωστά, τώρα θεατρικό σταθμός. Ακριβώς, θεατρικός σταθμός, παλιό κτέλ. Σωστά. Εκεί από 10 το πρωί μέχρι 6 το βράδυ υπάρχουν άνθρωποι που μπορείτε να αφήσετε την βοήθεια σας, μάλιστα. Αν έχετε δυνατότητα και μπορείτε. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κουζέγκο, να είστε καλά, υπομονή, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Όποιος θέλει και επιθυμεί να βοηθήσει, λοιπόν, να κατευθυνθεί στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου, παραλιακό μέτωπο, προκειμένου να βοηθήσει.